Στρατηγικό στόχο τη χώρα μα είναι η έξοδό μα στι αγορέ, δηλώνει ο γραμματέα τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Δράμα Δημήτρη Καρβούνη. Πρωταθλήτρια ξανά στην ενεργεία η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία τη Eurostat. Ορκίστηκε σήμερα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ω δημοτικό υπάλληλο στο Δήμο Δράμα ο γνωστό πρωταθλητή Στίβου Κώστα Δουβαλίδη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Star Βόρειο Ελλάδος. Καθαρή λύση που θα εγγυάται την έξοδο της χώρας στις αγορές και με βιώσιμους όρους θα κάνει αποδεκτή η Ελλάδα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Η ομιλία του ερμηνεύεται ως κλήρυνση της τάσης της ελληνικής πλευράς σε σχέση με το χαμήλωμα των προσδοκιών και τη διεκδίκηση απλά μιας καλύτερης λύσης σε σύγκριση με εκείνη που προτάθηκε στο περασμένο Eurogroup. Η πλευρά των δανειστών τώρα στέλνει ποικίλα μηνύματα για την υποδιαπραγμάτευση συμφωνία που κινούνται από συστάσεις για ιδιοκτησία του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων, τις οποίες θεωρούν πιο απαραίτητες από τη διευθέτηση του χρέους, έως και την υπενθύμηση πως τα μέτρα για το χρέος θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος το 2018. Οι τελευταίες εξελίξεις περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το κουβάρι των διαπραγματεύσεων και είναι όλα πλέον ανοιχτά για το αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι στο επόμενο Eurogroup της 15ης Ιουνίου, αλλά και πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση νέας αναβολής των αποφάσεων. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει αναγνώριση από την πλειοψηφία των δανειστών ότι η Ελλάδα έχει κάνει το καθήκον της και νομίζω ότι ήρθε η ώρα όλοι οι πιστωτές, συμπεριλαμβανόμενοι και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έχουν καθήκον ηθικό και νομικό να το κάνουν, πρόσθεσε με νόημα. Η Ελλάδα, ανέφερε, εκπλήρωσε το σύνολο των δεσμεύσεων. Για πρώτη φορά προσέρχεται στη διαπραγμάτευση και ζητεί από την άλλη πλευρά να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Ζητεί να κλείσει οριστικά ο φαύλος κύκλος της κρίσης για να βγει με αξιώσεις στις αγορές, τόνισε. Η καθαρή λύση για την Ελλάδα είναι η λύση που δεν επιτείνει την ανασφάλεια στους επενδυτές, που δεν θα μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή, έπειτα από 7 χρόνια κρίσης, η Ελλάδα και η Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα και την υποχρέωση να δώσουν καθαρή λύση. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη να γίνουν δοκιμαστικές έξοδοι στις αγορές, ώστε το Σεπτέμβριο του 2018 να μην χρειάζονται δανεικά από τον επίσημο τομέα. Εδώ δεν κρίνονται οι επόμενες ημέρες ή μήνες ή μια εκλογική νίκη ή ήττα. Εδώ κρίνεται το μέλλον της οικονομίας για τις επόμενες δεκαετίες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, στοχοπροσιλωμένοι αλλά και ενωμένοι, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η πρόταση που βρισκόταν στο τραπέζι τώρα στο προηγούμενο Eurogroup δεν αναμένεται να αλλάξει και στην επόμενη συνάντηση Υπουργών Οικονομικών και έτσι τα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους δεν θα συγκεκριμενοποιηθούν περαιτέρω. Εκτιμούν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος αλλά και ο Κεντρικός Τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας τονίζουν πόσο σημαντικό είναι για την ελληνική οικονομία να δοθεί μια περαιτέρω σαφήνεια στα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους από το συνέδριο του Economist που έγινε στη Φραγκφούρτη. Ο κύριος Τσακαλώτος ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις της, η σαφήνεια είναι σημαντική και για τους Έλληνες πολίτες αλλά και για τους επενδυτές που θέλουν να γνωρίζουν με ποιο τρόπο η Ελλάδα θα εξυπηρετήσει το χρέος της. Ο κύριος Τουρνάρας τόνισε πως η ελληνική πλευρά και η ελληνική οικονομία δεν αντέχει αβεβαιότητα για τον άλλον χρόνο ως προς το εάν θα υπάρχουν μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι αγορές χρειάζονται σαφήνεια. Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στο ελληνικό πρόγραμμα, κ. Διαμαρόλη, ήταν ξεκάθαρος ότι κατά τη γνώμη του ESM δεν χρειάζεται περαιτέρω σαφήνεια στα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους από τη στιγμή που δόθηκε πέρσι τον Μάιο. Τα 3 από τα 4 μέτρα που συμφωνήθηκαν πέρσι είναι τόσο συγκεκριμένα που ακόμη και ποσοτικά μπορούμε να πούμε και να τα προσδιορίσουμε μόνο την επέκταση των δανείων του EFSF. Δεν έχουμε συγκεκριμενοποιήσει αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο τον πύχη των προσδοκιών για το επόμενο Eurogroup. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει εφόσον δεν γίνει περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των μέτρων στο επόμενο Eurogroup είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επιτρέψει στην Ελλάδα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης εάν το χρέος δεν κριθεί βιώσιμο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ο κ. Τσακαλώτος παρομοίασε την κατάσταση με την οποία βρίσκεται έναν προπονητή ποδοσφαιριστικής ομάδας που δεν ξέρει στα πόσα μέτρα είναι το τέρμα. Θα έπρεπε να γνωρίζω πού βρίσκεται το τέρμα, είπε χαρακτηριστικά. Χρειάζεται τώρα ένα πολιτικό σήμα στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου ότι ανοίγει η συζήτηση με σοβαρούς όρους για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Αναφερόμενο στην πορεία της διαπραγμάτευσης και το Eurogroup της 15ης Ιουνίου, ο Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο χειρισμός του ελληνικού θέματος και της ρύθμισης του χρέους είναι αντικείμενο μιας σημαντικής σύγκρουσης, η οποία αυτήν την περίοδο λαμβάνει η χώρα στο πεδίο της Ευρώπης. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο χειρισμός του ελληνικού θέματος της κρίσης της χώρας, των δημοσιονομικών προβλημάτων της και της ρύθμισης του χρέους είναι αντικείμενο μιας πολύ σημαντικής σύγκρουσης η οποία αυτή την περίοδο παίρνει χώρα στο πεδίο της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι σε μια μεγάλη αστάθεια, νομίζω μετά τον Brexit είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και είναι σαφές ότι η πλευρά των δανειστών δεν έχει ομογενοποιημένη άποψη και τακτική. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο μέχρι τώρα είχαμε αυτή την καθυστέρηση, η οποία προφανώς έχει αρνητικές παρενέργειες και στη λειτουργία της οικονομίας και στο κλίμα στην κοινωνία. Θέλουμε να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα. Από την πλευρά μας θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα προετοιμασμένοι, να μην έχουμε ανοιχτά θέματα, να κλείσουμε όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, τα προαπαιτούμενα αυτής της αξιολόγησης. Θέμα είναι να μην υπάρχει το παραμικρό πρόσχημα για περαιτέρω κολλησιεργία και καθυστέρηση. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές, το έχει θέσει με μεγάλη σαφήνεια ο Πρωθυπουργός. Χρειάζεται ένα πολιτικό σήμα στο Eurogroup ότι ανοίγει η συζήτηση με σοβαρούς όρους για την αναδιάρθρωση του χρέους, του ελληνικού χρέους. Αυτό είναι όρος για να υπάρξει ένα άλλο κλίμα στην οικονομία, να μπούμε, όπως είπατε και εσείς, στο QE, στην προσωπική χαλάρωση και να μπορέσουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία να σχεδιάσουμε την προοπτική της χώρας μας μετά τη λήξη του μνημονιακού προγράμματος. Αυτό θεωρώ ότι είναι πρώτη στην προτεραιότητα. Αυτές τις μέρες κάνουμε το καλύτερο δυνατό κάθε Υπουργείο να κλείσει τις εκκρεμότητές του και να δώσει τη δυνατότητα στους διαπραγματευτές από την πλευρά της χώρας να πάνε με τεκμηρίωση και με ισχυρά επιχειρήματα, προφανώς και με τις απαραίτητες πολιτικές παρεμβάσεις. Να σχολιάσουμε τώρα την κατάσταση έτσι όπως έχει δημιουργηθεί με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον Εύρο, τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δημοσχάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Αλλά πρώτα θα ήθελα όμως να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα από τα Χανιά, όπου πριν από λίγο ώρα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πράγματι ήταν όλοι. Η ατμόσφαιρα συγκινητική και έβλεπα έναν λαό ο οποίος να ακολουθεί τη σωρό του επιτίμου προέδρου μας μέχρι πρότινος αλλά και μεγάλου πολιτικού της χώρας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος έφυγε και ήταν ένας οραματιστής αυτής της χώρας και αυτής της φυλής. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα από το κανάλι σας να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, διότι υπήρξε και διαχρονικός αλλά και σταθερός συμπαραστάτης της Θράκης. Της Θράκης διότι την οποία πραγματικά με μία απόφαση του συγκρότησε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής 1991 και μέσα από αυτήν τη διαδικασία βγήκε μία συνισταμένη πολιτικών την οποία συνισταμένη και τις πολιτικές αυτής τις εφήρμοσαν σχεδόν μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό και ο Μιλόν επιτακτικά έθεσε και θέτει την επανασυγκρότηση αυτής της Διακομματικής Επιτροπής, διότι πολλά έχει να ωφεληθεί ο τόπος μας και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη σε ένα κοινό πρόγραμμα που θα συμπέσουν τα κόμματα για να μπορέσουμε να δώσουμε το φιλί της ζωής σε αυτήν την περιφέρεια, η οποία πραγματικά είναι η πλέον φτωχή της Ελλάδος αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και τώρα στο θέμα μας. Να πάμε λίγο τώρα στο τι γίνεται και στα μηνύματα τα οποία είναι δυσίωνα όπως βλέπουμε, τα οποία έρχονται από το επόμενο Eurogroup, το οποίο θα γίνει τον Ιούλιο, τον Ιούνιο, στην Φραγκφούρτη. Εκεί λοιπόν περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει με το ελληνικό χρέος. Κάτι το οποίο βλέπουμε να ασχολείται, με το οποίο βλέπουμε να ασχολείται η επικαιρότητα, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει όμως ουσιαστική λύση. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι μέχρι να φτάσουμε στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου έχουμε το Euro Working Group, το οποίο συνέρχεται στις 6 του μηνός Ιουνίου. Αυτό είναι σε τεχνικό επίπεδο, το οποίο και θα προετοιμάσει με τις προτάσεις του το Eurogroup, που είναι το πολιτικό όργανο, το οποίο θα συνέλθει στις 15 Ιουνίου. Πράγματι και ομιλών, αλλά και συζητώντας και με τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν και περισσότερη πολιτική εμπειρία, βλέπουμε πολλά ότι είναι τα εμπόδια στην επίτευξη λύσης. Προϋποθέσεις από παντού, χωρίς ιδιαίτερες ελπίδες για να δοθεί μια λύση στο επόμενο Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Προχωράει όμως η διαδικασία. Οι εταίροι μας και δανειστές, παρά τις πίεσεις της ελληνικής κυβέρνησης, δεν δείχνουν να κάνουν πίσω, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη του 2015. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα, ο Ντέκλαν Κοστέλο, μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου του Economist στην Φραγκφούρτη όπου βρίσκεται, ανέφερε ότι περίπου τα 120 προαπαιτούμενα από τα 140 αυτής της αξιολόγησης, ή όπως εμείς το έχουμε ονομάσει τέταρτο μνημόνιο, έχουν εφαρμοστεί και έχουν αντιμετωπιστεί. Ωστόσο όμως απομένουν και άλλα 20, τα οποία δυστυχώς δεν τα αντιμετώπισε η υπάρχουσα κυβέρνηση και έχασε πολύτιμο κεφάλαιο, έχασε πολύτιμο χρόνο, ολιγόρησε, καθυστέρησε και δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί αυτό το κράτος και το λαό αυτού, διότι όλα θα πρέπει κανείς, εφόσον αναλαμβάνει να κυβερνήσει, να διοικήσει, θα πρέπει να τα πράττει στην ώρα τους. Όχι να ολιγορεί, όχι να καθυστερεί. Διότι ως γνωστόν το θέμα της αξιολόγησης έπρεπε να είχε κλείσει τον Φεβρουάριο του 2016. Και μάλιστα αντεφτάσαμε το καλοκαίρι. Και είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι δεν θα πάει σε διακοπές και ο ίδιος και το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο είχε την ευθύνη ο αριθμός των περιορισμένων υπουργών, διότι θα ετοιμαστούν όλο το καλοκαίρι προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση. Το καλοκαίρι πέρασε, το 2016, ήθε το φθινόπωρο πέρασε, όχι μόνο πέρασε το 2016. Η ιστορική αναδρομή είναι γνωστή πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Γνωστή είναι, αλλά θα πρέπει να την υπενθυμίζουν, διότι αυτή η καθυστέρηση έπεσε στην πλάτη αυτού του ελληνικού λαού και δωροδότησε η παρούσα κυβέρνηση, στα δύο χρόνια διακυβέρνηση τη χώρα, με δύο μνημόνια. Πώς χαρακτηρίζεται πάντως, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, την στάση τώρα των εταίρων, των δανειστών, που από τη στιγμή που, όπως είπαμε, η ελληνική κυβέρνηση πήρε για μία ακόμη φορά νέα μέτρα, τέταρτο μνημόνιο, όπως το είπατε κι εσείς, αλλά βλέπουμε ότι από την άλλη πλευρά έχουν στυλώσει ουσιαστικά τα πόδια και δεν κάνουν βήμα πίσω. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Κοιτάξτε, δεν θα ρίξουμε το ανάθεμα σε αυτούς οι οποίοι έχουν στυλώσει τα πόδια τους και δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι όλοι φιλέλληνες. Δεν είναι όλοι ερωτευμένοι οι αρχηγοί και οι λαοί με τον ελληνικό λαό. Ωστόσο όμως θα πρέπει εμείς να κοιτάζουμε τον εαυτό μας, ώστε να μην εκθέτουμε τη χώρα και την αφήνουμε χωρίς προστασία. Η ευθύνη δεν ανήκει σε αυτούς, ανήκει σε εμάς. Ανήκει στους Έλληνες και ανήκει στην παρούσα κυβέρνηση, η οποία κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και μάλιστα ο κ. Τσίπρας θυμήθηκε την πολιτική συνένεση, βλέποντας ότι είναι δύσκολο το Eurogroup της 15ης Ιουνίου να πάρει τη λύση και το χρέο. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ προχτές, προσκάλεσε σε διάλογο όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας. Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση θέλει να αρχίσει πίεση στην αντιπολίτευση για το θέμα της εθνικής συνεννόησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση είχαν κινηθεί και οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. Παπαδημούλου, που άφησε υπόνοιες για σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, χωρίς φυσικά να διαψευστεί το ενδεχόμενο από την πλευρά του Μαξίμου. Το αντίθετο, μάλιστα, συντηρείται αυτή η σκέψη. Υπάρχουν ορισμένες φωνές και με το αφήγημα μερικών κυβερνητικών στελεχών, ακόμα και περί ρήξης με τους δανειστές και με τους εταίρους μας, αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη λύση για το χρέος του Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Εγώ, εν τω μεταξύ, λαμβάνω υπόψη
το τι έγραψε η εφημερίδα η γερμανική, η Hunters Plus, αποκαλύπτει την πρόταση του Μακρόν, του νέου πρόεδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, για το ελληνικό χρέος, ο οποίος υποστηρίζει ότι θα πρέπει η ελάφρυση του, δηλαδή του χρέους, να συνδεθεί με την ανάπτυξη. Δηλαδή, να το κάνουμε λίγο πιο λενά. Αν η Αθήνα τα πηγαίνει καλά οικονομικά, το χρέος θα αποπληρώνεται κανονικά. Μάλιστα. Αν όχι, τότε θα επιμηκύνονται οι προθεσμίες αποπληρωμής. Καλώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια κάπου είναι στη μέση. Εμείς το αναμένουμε με αγωνία και ως πολίτες αλλά και ως παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, διότι πραγματικά τα δύσκολα έρχονται από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα. Κύριε Δημοσχάκη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Γη των Χανίων δέχτηκε σήμερα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην τελευταία πράξη για το Ίστατο Χέρες, έναν από τους σπουδαιότερους, όπως φαίνεται, πολιτικούς άνδρες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τη 1:30, ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και στις 3 το μεσημέρι οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στον Αργουλιδέ. Η σωρός του πρώην Πρωθυπουργού έφτασε μεσά 130 στα Χανιά και τον υποδέχτηκαν βρακοφόροι της Κρήτης, μέλη του ομίλου που στο παρελθόν είχαν μεταφέρει τις σωρούς των Βενιζέλων. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαγδαληνής, στη Χαλέπα Χανίων, μεταφέρθηκε χθες το βράδυ η σωρός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κηδεία του οποίου τελέστηκε σήμερα. Μεικτό άγημα των ενόπλων δυνάμεων απέδωσε τιμές, ενώ το φέρετρο του μεγάλου Έλληνα πολιτικού, τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη σημαία, κρατούσαν μέλη του ομίλου βρακοφόρων Κρήτης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις αδερφές του Ντόρα, Κατερίνα και Αλεξάνδρα, τα εγγόνια του Εκλειπώντος και όλοι οι κοντινοί συγγενείς, στενοί συνεργάτες, φίλοι και γείτονες του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον συνόδευσαν μέχρι το ιστορικό του ναού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, χιλιάδες άνθρωποι προσήλθαν να αποχαιρετήσουν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, καθώς η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Εργάστηκε για μια δημοκρατική, περήφανη Ελλάδα. Ήταν ηγέτης, στον οποίο υποκλήθηκαν πολιτικοί συνοδοιπόροι αλλά και αντίπαλοι. Δεν έγραψε απλώς τη δική του ιστορία. Άφησε το αποτύπωμά του στη νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους. Δεν φτωχαίνει μόνο ο τόπος μας, αλλά όλη η πατρίδα. Αιωνία του η μνήμη, ευχή μας είναι ο τόπος να αναδεικνύει τέτοια αναστήματα, είπε σε σύντομη ομιλία του ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος. Σε όλες τις μικρότητες και στους μικρούς, τους λίγους, στα κρυφά. Δε χώρεσες, ήσουν ψηλός βλέπεις και το βλέμμα σου δεν ήξερε παρά να απλώνεται. Δε χώρεσε και η αγάπη σου για τη γη τούτη που σε γέννησε, για ένα ολόκληρο τόπο που τον πόνεσες, για το λαό που πίστεψες, για έναν έναν τους ανθρώπους του, για τη μάνα μας κυρίως, για μας. Δε χωράς πιο πολύ τώρα εδώ. Και χωράς ψηλέ, περήφανε πατέρα μου, σήκω πάνω. Σήκω πάνω γιατί χρειαζόμαστε λίγο ακόμα. Ίσα να μας βγάλεις πάλι στο ξέφωτο. Σήκω πάνω γιατί άδειασε ο τόπος και θα μείνουν τα βουνά απερπάτητα. Σήκω πάνω γιατί έχουν έρθει φίλοι πολλοί και δεν πάει να τους πω πως απόθανες. Σήκω πάνω γιατί θα χαράξει και δεν θα είσαι. Thank you.
και το δώρο σου σώθεν αμαρτών. Φυλάτων αυτήν εις την μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Αιώνια ύμνη ύμνη, αιώνια ύμνη ύμνη, αιώνια ύμνη ύμνη αυτού. Για να πετύχουμε τον στρατηγικό μας στόχο, για να επανέλθουμε στα πρώτα θέματα του δελτίου μας, δηλαδή την έξοδο στις αγορές, χρειάζεται να διαπραγματευτούν σκληρά όλες οι πλευρές. Και μένουμε σχετικά αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε, τελικά δήλωσε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Καρβούνης. Ως σύνθετη περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα μεταξύ των δανειστών όλων των πλευρών αναφορικά με το ζήτημα της ελάμβρησης του χρέους της χώρας μας, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη Δράμα, Δημήτρης Καρβούνης. Επισημαίνει μάλιστα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πολλά και περιμένει από τους δανειστές να πράξουν αναλόγως, ενώ φαίνεται ότι έχει συμμαχίες στο ζήτημα αυτό, δηλαδή στο θέμα της ελάφρυνσης του χρέους. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι να βγει η χώρα άμεσα στις αγορές. Οι διαπραγματεύσεις που αφορούν πια τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους συνεχίζονται και είναι πολυεπίπεδες και με πάρα πολλούς οι οποίοι αναμειγνύονται. Σωστά περιγράψατε στην εισαγωγική σας ερώτηση το πώς περίπου έχει κατάσταση, που είναι αρκετά σύνθετη. Όλα αυτά που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση καταρχήν είναι μέρος της συμφωνίας. Η συμφωνία είναι πεντακάθαρη από πέρσι, από το Μάιο, όταν έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση. Κλείνοντας η πρώτη αξιολόγηση, ένα από τα ζητήματα που έβαζε ήταν ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί το χρέος και με βραχυπρόθεσμα μέτρα, όπως και έγινε, αλλά και με μακροπρόθεσμα. Για τα μακροπρόθεσμα προέβλεπε η συμφωνία ότι έπρεπε να περιγραφούν και να εφαρμοστούν μετά τον Αύγουστο 18 που τελειώνει το τρίτο πρόγραμμα. Σε αυτά τα πλαίσια κινούνται όλοι, σε αυτά τα πλαίσια γίνονται οι διαπραγματεύσεις και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει και με το παραπάνω αυτά που έπρεπε να κάνει η ίδια, δεν την κατηγορεί κανείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν διαπραγματευτικό ατού. Ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση, από ό,τι λέγανε αρκετοί ομιλητές χθες στο συνέδριο του Economist στην Φραγκφούρτη, η ελληνική κυβέρνηση στα 2 χρόνια έκανε ό,τι δεν κάνανε οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις στα προηγούμενα 20 χρόνια. Αυτό είναι μια καλή αφετηρία στη διαπραγμάτευση από πλευράς Ελλάδας. Είναι καλό επίσης που είναι αρκετά μεγάλες οι συμμαχίες της χώρας, δηλαδή στο στόχο της ελληνικής κυβέρνησης. Ουσιαστικά συστρατεύεται η Κομισιόν, φαίνεται ότι συστρατεύεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όντως ο Σόιμπλε, το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, έχει διαφορετική άποψη. Για πρώτη φορά μάλιστα ο Σόιμπλε άσκησε προχτές κριτική στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι τα στοιχεία του είναι απαισιόδοξα για την ελληνική οικονομία, άρα δεν μπορείς να κάνεις σωστές προβλέψεις. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχουμε ξαναπεί, αυτό που είναι το κριτήριο για τη χώρα και για να βγει από την κρίση είναι να μπορέσει να βγει στις αγορές. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος. Για να βγει όμως η χώρα στις αγορές, χρειάζεται να ξεκαθαριστούν πάρα πολλά πράγματα, είναι καθαρός ο δρόμος, ώστε οι επενδυτές να εμπιστευτούν την ελληνική οικονομία. Κλειδί
και σε αυτό το δρόμο είναι η είσοδος της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση. Άρα ο δρόμος, η πορεία ξέρουμε ποια πρέπει να είναι, το θέμα είναι αν θα το πετύχουμε. Αυτό απαιτεί σκληρή διαπραγμάτευση όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο θέμα της ελληνικής κυβέρνησης, είναι αρκετών. Θα δούμε στο Eurogroup 15 Ιουνίου τι θα γίνει και αν επιμείνει στην αδιέξοδη στάση του Σόιμπλε, ο οποίος ουσιαστικά αυτός είναι απομονωμένος αυτή τη στιγμή. Θα πάμε σύνοδο κορυφής 22 Ιουνίου να δούμε. Δεν αφήνει τώρα την θλιβερή πρώτη θέση της ανεργίας η Ελλάδα, που συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή των χωρών με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Η ανεργία στην χώρα μας βρίσκεται στο 23,2% με στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2017, με την Ισπανία να βρίσκεται δεύτερη με 17,8% σύμφωνα με την Eurostat. Το γεγονός επιβεβαίνουν και οι πολίτες του νομού δράμας. Το 23,2% διαμορφώθηκε το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2017 σε σχέση με τον Ιανουάριο 23,3% σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Στην Ευρωζώνη, μάλιστα, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 1,3% τον Απρίλιο έναντι 9,4% τον Μάρτιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον 28 στο 7,8% έναντι 7,9% τον Μάρτιο. Ένα χρόνο πριν, τον Απρίλιο του 2016, η ανεργία στην Ευρωζώνη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 ήταν 10,2 και 8,7 αντίστοιχα. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η ανεργία μετρήθηκε στο 23,2% στοιχεία Φεβρουαρίου και έχει μειωθεί μόλις κατά 0,7 μονάδες σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία 3,2, τη Γερμανία 3,9 και τη Μάλτα 4,1. Τα ποσοστά ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερά σε σχέση με τον Ιανουάριο στο 47,9%. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται στην Ελλάδα με ποσοστό 47,9% και αμέσως μετά στην Ισπανία με 39,3% και την Ιταλία με 34%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία με 6,8%. Τα μεγάλα ποσοστά της ανεργίας επιβεβαιώνουν και οι πολίτες. Κάτοικοι του Φωτολίβους λένε χαρακτηριστικά πως πλέον ούτε στις αγροτικές ασχολίες δεν μπορεί να βρει ανταπόκριση ο κόσμος που ψάχνει για δουλειά. Αυτές μπορεί να κρατούν κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και ύστερα πάλι ακόμα και νοικοκυρές είναι στην αναζήτηση του μεροκάματου, γεγονός που δείχνει το μεγάλο ποσοστό ανεργίας που πλήττει συνολικά τη χώρα και όχι μόνο ορισμένες περιοχές. Νοικοκυρές, γυναίκες φέτος παρακαλάνε να έρθουν στον κάμπο να τσαπίσουν να πάρουν 20 ευρώ μεροκάματα. Νοικοκυρές που ήταν κάποτε μια χαρά, ζούσαν πολύ καλά. Τώρα τι να πούμε, ανεργία. Να, όλα τα παιδιά έτσι γυρνάνε στα χωριά. Τώρα στις πόλεις χειρότερα θα είναι. Αυτό είναι. Παντού ανεργία. Δεν υπάρχει δουλειές, τίποτα δεν υπάρχει. Το ότι είμαστε πρωταθλητές. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Πρωταθλητές είμαστε, βέβαια. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση? Άμα θέλουν αυτοί οι κυβερνήσεις που βγαίνουν να τα αλλάξουν, θα τα αλλάξουν. Αν δεν θέλουν, δεν τα αλλάζουν. Από όλα τα κράτη είμαστε οι πιο άνεργοι. Που δεν υπάρχει δουλειά πουθενά. Που κλείσαν όλα. Και τα εργοστάσια και όλες οι δουλειές. Και ο καλύτερος νοικοκύρης έγινε ο πιο φτωχός. Και από εκεί που ήταν πλούσιος, μπορεί να σε πω, θέλει έστω και 5 ευρώ μεροκάματο και δεν μπορεί να βρουν. Και αυτά τα μεροκάματα, τα 25 ευρώ με τώρα εδώ, με τα χωριά που τσαπίζουν κάνουν, είναι για ένα μήνα το πολύ. Μετά άλλο πια δουλειά δεν έχουν. Αυτό είναι. Και μετά, πού θα πάει να βρει ο καθένας? Ο καθένας θα πάει να βρει καμιά δουλειά, άμα βρει. Κάποτε εδώ στην Ελλάδα, στο νόμο δράμας, δουλεύανε 7.800 γυναίκες μόνο σε ρουχάδικα. Στο φασόν. Σε φασόν. Λοιπόν, όλα τα εξαφανίσαν. Είχαμε μία Σαρών, είχαμε μία Softex, είχαμε κάνα δυο άλλα μικρά. Όλα εξαφανίστηκαν. Καλά, για τον αγροτικό τομέα άλλη δουλειά είναι αυτή πάλι. Λοιπόν, και ό,τι καινούριο έχει παράει η Ελλάδα, κάποτε έβγαζε μέχρι και αυτοκίνητα. Μας τα πήρανε όλα. Πώς να μην έχουμε ενέργεια? Έμεινε τίποτε, αφού δεν βγάζουμε ούτε σπιρτόξυλα. Πάω και παίρνω αυτά εδώ τα χαρτάκια,
Το λέω, δεν έχω πρόβλημα. Πάω και τα παίρνω από τη Βουλγαρία, κοπέλα μου. Έπαιρνα 700 ευρώ σύνταξη και μετά κατεβάσαν στα 450. Και με λέει κάποια κοπέλα εκεί στο Τελωνείο, πιο φθηνά τα παίρνετε από εδώ. Ναι, της λέω, κοπέλα μου, έτσι και έτσι. Εγώ με 60 ευρώ βγάζω όλο το μήνα μου τα τσιγάρα μου. Με τον καπνό και με τα χαρτάκια μου. Λοιπόν, εδώ ήθελα 200. Ήθελα τη μισή σύνταξή μου. Να κόψετε το τσιγάρο. Πώς θα το κόψουμε το τσιγάρο? Καπνίζουμε 50 χρόνια τώρα. Καλό είναι να το κόψουμε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα τώρα για την ανεργία. Δεν έχει τίποτε. Πού να πάει ο κόσμος να δουλέψει? Δεν αφήσανε τίποτε. Νόμο. Δεν αφήσανε τίποτε. Ούτε σπιρτόξυλα βγάζουμε πλέον. Είναι επόμενο ότι θα ανεβεί η ανεργία. Όσο για τους αγρότες. Ένας αγρότης είχε ένα κλήρο χωράφια κάποτε εδώ πέρα. Είχε 30, 40, 50 στρέμματα. Και κάποτε οι πατεράδες μας κάμνανε πολλά παιδιά. Μια οικογένεια με 7-8 παιδιά και 6 παιδιά, όταν μοιράζονται τα 40 στρέμματα χωράφι, τι θα έχουν αυτά τα παιδιά, τι περιουσία μπορούν να κάνουν για να παράγουν στην αγροτιά, έτσι? Τι μπορούσαν να παράγουν? Εάν τα μοιραζόντουσαν αυτά από την κληρονομιά που είχαν από τον πατέρα τους, θα πέραν από 2 στρέμματα. Άρα δεν είχαν τίποτα. Οι νέοι βρίσκουν δουλειά πια? Δεν βρίσκουν δουλειά. Είμαστε στον πάτο. Εντάξει, δεν βρίσκονται δουλειές εκτός από αγροτικές, άμα κάτσεις και δουλέψεις για μωροκάματα. Δεν υπάρχουν άλλες δουλειές. Πιο πολύ πάει η ενεργεια. Παρόλο που λένε ότι μειώθηκε, ψάματαν αυτά για μένα. Άσχετα, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει γενικά. Δύσκολα τα πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα διορθώσουμε καμιά φορά. Πάντως, να, εγώ παίρνω τη σύνταξη από τη Γερμανία. Κάθε χρόνο έχουμε 20-30 ευρώ παραπάνω. Εδώ το αντίθετο, έτσι. Εδώ αφαιρούν 20-30. Τι να πω, και βλέπω και εδώ στο χωριό μέσα. Δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει δουλειά. Εργοστάσιο μα δεν υπάρχει, αφού φύγαν όλα στο εξωτερικό, πήγαν στα ανατολικά που λέμε. Τι να πεις, δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Ούτε για τους γεωργούς έμεινε όπως πάνε η κυβέρνηση τώρα, ούτε για κανέναν. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Λίγο μετά τις 5.30 χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έλαβε χώρα στο 476ο χιλιόμετρο της Εγνατία Οδού, όπου και έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστεί ένας νέος σταθμός διοδίων. Κυρίως χαρακτηριστικό της συγκέντρωσης, στην οποία έδωσαν το παρόν κάτι περισσότερο από 400 πολίτες, οι οποίοι και μετέβησαν στο σημείο με κάθε μέσο, γεωταχή, οχήματα, δίκυκλα, λεωφορεία και περίπου 70 φορτικά δημόσιας χρήσης, ήταν ο αποκλεισμός και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας για περίπου 30 λεπτά. Και στην επόμενη κινητοποίηση γιατί δεν σταματάμε. Οι καβαλιώτες κουνηθήκαν παρόλο το δύσκολο της ώρας, παρόλο τον ήλιο, παρόλο το γεγονός ότι έπρεπε να βρεθούμε στα όρη και τα άγρια βουνά, να είμαστε, να διαμαρτυρόμαστε όπως πρέπει, εκτός πόλεως, γιατί πρέπει να δείξουμε την αντίδρασή μας, γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσουν αυτά τα διόδια, γιατί η καβάλα θα είναι καταστροφή. Συγχρόνως εκτρέπεται αυτή τη στιγμή όλη η κυκλοφορία από την τροχέα μέσα από την πόλη και παίρνει η ίδια η πόλη μια γεύση, τι εστί βερίκοκο, τι θα πει να περνάνε οι νταλίκες και όλη η κυκλοφορία μέσα από την πόλη. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε. Δηλαδή. Είναι αναστρέψιμη κατάσταση, κύριε Τσανάκα. Εγώ πιστεύω ότι όσον αφορά το σημείο, είναι αναστρέψιμη. Φτάνει να το θέλουν. Νομίζω ότι το δείξαμε με κάθε τρόπο. Το είπα και σήμερα ξανά, πήρα ένα τηλέφωνο στον έναν από τους βουλευτές μας. Πιστεύω ότι όλοι θα δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ όταν κατέβηκα την προηγούμενη εβδομάδα, είδα ότι η πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κατάλαβε πάρα πολύ καλά τι της είπα. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν καταλάβουνε, υπάρχει και η δικαστική οδός. Ας μην ξεχνούμε ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι Εγνατία οδός. Στα χαρτιά είναι περιμετρική της Καβάλας, περιφερικός δρόμος της Καβάλας.
Αυτή η τοποθέτηση των διοδίων κατά αυτόν τον τρόπο έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην πορεία της πόλης, στον εμπορικό τομέα, στον τουριστικό τομέα, στην ανάγκη της κοινωνίας να επικοινωνεί και γενικότερα σε όλους τους τομείς. Φοβάμαι όμως ότι το πρόβλημα είναι ότι θα έχουμε, αν υιοθετηθεί αυτή η λανθασμένη, η στρεβλή λογική της Εγνατίας Οδού ΑΕ, θα έχουμε μια εκτροπή της κίνησης στο εσωτερικό της πόλης, θα γυρίσουμε πίσω περισσότερο από 20-25 χρόνια, τότε που η Εθνική Οδός που συνέδεε την Ανατολική με τη Δύση περνούσε κάτω από τις Καμάρες, δίπλα από την πλατεία, από την Οδό Κουντουριώτου, την Οδό Ερυθρού Σταυρού, την 7η Μεραρχίας και έφτανε να δημιουργεί τρομερές επιπτώσεις στην πόλη. Η πόλη μας αναπτύσσεται, η περιφέρεια στηρίζει την ανάπτυξη της πόλης, είναι αντίθετη σε αυτή τη λογική των διοδίων και μάλιστα επισημαίνουμε το γεγονός ότι τα διόδια της Εγνατίας είχαν συμφωνηθεί να είναι αναλογικά και αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι φεδρό και παράλογο. Νομίζω ότι είναι ένα καλό πρώτο δείγμα ότι μπορούμε εμείς οι Καβαλιώτες όταν σηκωθούμε και πάρουμε τους δρόμους μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τα διόδια, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι η καταστροφή της πόλης, γιατί πολύ μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας θα περνάει μέσα από τους στενούς δρόμους της Καβάλας. Η επικοινωνία Ανατολής Δύσης γίνεται μέσα από την Καμάρα, μέσα από τις Καμάρες, όπως το ξέρουμε εμείς οι παλιοί Καβαλιώτες τόσες δεκαετίες παλιότερα. Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να σταματήσει αυτό το σχέδιο, γιατί βλέπω ότι η Εγνατία είναι αποφασισμένη και κινεί γρήγορα το σχεδιασμό της για τα νέα διόδια. Πρέπει τώρα να σταματήσει και να ξανασυζητήσουν το θέμα των αναλογικών διοδίων ή καθόλου διοδίων, αν είναι δυνατόν. Ενώ η Εγνατία είχε σχεδιαστεί για να ενώσει και να δημιουργήσει ανάπτυξη, πάμε να δημιουργήσουμε το ατελείως ανάποδο και να γίνει ταφόπλακα και στην ανάπτυξη την οικονομική αλλά και την τουριστική της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου οι διοικούντες κάτω στην Αθήνα να ακούσουν και εμάς, οι οποίοι ζούμε καθημερινά τα θέματα και τα προβλήματα όλων των συμπολιτών. Και ενώγεται μια προσπάθεια από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τον πρώτο και από τον δεύτερο βαθμό για να προβάλλουμε και να προωθήσουμε την τουριστική προβολή της περιφέρειάς μας. Δυστυχώς το κεντρικό κράτος έρχεται και βάζει συνεχώς αγγυλώσεις και εμπόδια. Ένα εμπόδιο είναι αυτό, η δημιουργία νέων σταθμών είναι 2-2. Αν κάποιος από τη Θεσσαλονίκη θέλει να έρθει στην Αλεξανδρούπολη, να έρθει και να γυρίσει πίσω, μόνο για διόδια θα πληρώσει 40 ευρώ. Καταλαβαίνετε επομένως ότι θα προτιμήσει να πάει στη Χαλκιδική, γιατί με αυτά τα χρήματα θα καλύψει και τη βενζίνη του, αλλά και τη διατροφή του. Επομένως, μπαίνει ένα σοβαρό θέμα τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειάς μας. Ένα φυσικά πολύ σημαντικό θέμα είναι και η περιβαλλοντική επιβάρυνση της πόλης Καβάλας, γιατί ήθιστε όλοι οι οδηγοί εν ώψη οικονομικής κρίσης να μην θέλουν να πληρώσουν τα διόδια και να περνάνε μέσα από την πόλη της Καβάλας και να ζήσουμε τη δεκαετία του 80 που βλέπαμε τα φορτηγά να περνάνε μέσα από την 7η Μεραρχίας. 20 λεπτά, πέρασε μισή ώρα, να είμαστε όλοι έτοιμοι στην επόμενη φορά. Εάν δεν τις ακουστούμε, θα υπάρξει και επόμενη φορά. Μάλιστα, αυτά λοιπόν συνέβησαν χθες. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις με το θέμα των διοδίων στην περιοχή της Άσπρης Άμμου στην Καβάλα. Θα μας τα πει καλύτερα ο καλός συνάδελφος Τάσος ο Μαρκουρίδης. Τάσο. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Star Βόρειο Ελλάδος. Λοιπόν, οι εξελίξεις δεν θα έλεγα ότι είναι και ιδιαίτερα θετικές, καθότι ένα φεκ που ένα φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως που δημοσιεύτηκε την Δευτέρα φιλοξενεί μια απόφαση, κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών ο κύριος Πύρτζης και ο Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, σύμφωνα με την οποία επικυρωποιείται ουσιαστικά το παλιό ΦΕΚ του 2014 για την κατασκευή των σταθμών διοδίων, των μετοπικών σταθμών διοδίων. Παράλληλα γίνεται μνήμα και για τα πλευρικά διόδια και εδώ είναι το ωραίο ότι ειδικά για τον κόμβο της Μουσταίνης προβλέπονται σε 4 σημεία πλευρικά διόδια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό όμως? Ορίστε? Τι σημαίνει αυτό? Εξήγησέ μας το δηλαδή, συνέχισε δηλαδή και να μας πεις τι σημαίνει λοιπόν, αυτό. Τα σημεία, να πω το εξής. Μιλάμε για τα σημεία
για τον κόμβο γαλλιψού ορφανού, για τον κόμβο Μουσθένης, για τον κόμβο Ελευθερούπολης και για τον κόμβο Αγίου Ανδρέα. Αν δηλαδή κινείσαι στην Εγνατία Οδό και θες να αποφύγεις τα κεντρικά διόδια της Μουσθένης, μέχρι τώρα είχες την επιλογή να πάρεις και έναν κάθετο άξονα. Δηλαδή είτε το Αγίου Ανδρέα, να πάρεις την έξοδο του Αγίου Ανδρέα, είτε την έξοδο της Ελευθερούπολης, είτε την έξοδο της Μουσθένης, είτε την έξοδο Γαλλιψού Ορφανού. Πλέον και σε αυτούς τους δρόμους θα υπάρχουν διόδια. Στους δρόμους δηλαδή που ουσιαστικά, να το πούμε, δεν ανήκουν στο εθνικό οδικό δίκτυο πλέον. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ούτε κατασκευάστηκαν από την Εγνατία οδό. Κοίταξε, ούτε η Ασπριά μου, ούτε το κομμάτι της Ασπριάς μου ουσιαστικά ανήκει στην Εγνατία οδό. Είναι κομμάτι το οποίο αφορά, είναι μέρος του περιμετρικής οδού της πόλης. Τις άχρηστες που είχε αποκαλέσει κάποτε ο δήμαρχός μας. Να τα θυμόμαστε και αυτά. Από εκεί και πέρα όμως να δούμε και ποιος είναι το φάουλ ουσιαστικά στην περιοχή όπου έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστεί αυτός ο νέος σταθμός διοδίων. Όταν λες φάουλ, τι να σου πω. Εννοώ ότι ο τόπος και το σημείο μάλλον δεν είναι και το πιο ενδεδειγμένο. Ο τόπος είναι, τι να σου πω, Δημήτρη. Φαντάζομαι ότι και εσύ το ξέρεις και όλοι όσοι οδηγούν εκεί στην περιοχή το ξέρουν. Ότι μιλάμε για έναν δρόμο με πολλές στροφές σε εκείνη την περιοχή στο 476 χιλιόμετρο. Mm-hmm. Μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος έχει και αν οι φοριές και κάτι φοριές, εκείνο το κομμάτι είναι λίγο κατηφορικό. Οπότε μπορείς να καταλάβεις τα φορτηγά, όσο καλά φρένα και να έχουν τα οχήματα, ιδίως τα φορτηγά. Άντε να μπει στη διαδικασία, να το σταματήσει για να μπορέσει να πληρώσει διόδια. Επίσης, δεν μην να ξεχνάμε ότι δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση το οδόστρωμα. Το οδικό δίκτυο στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή και προκαλεί πραγματικά απορία το γεγονός ότι τόσα χρόνια έχουμε πληρώσει διόδια και πραγματικά όχι μόνο δεν έχει γίνει καλή συντήρηση στο οδόστρωμα, αλλά δεν υπάρχει επί της ουσίας απολύτως τίποτα στην Εγνατία Οδό πέραν από διόδια. Σταθμό εξυπηρέτηση οχημάτων έχεις δει εσύ? Όσο έχεις δει και εσύ τάσου. Γιατί εγώ δεν έχω δει. Έχω δει μόνο διόση όταν ξεπήγε από Καβάλα για Θεσσαλονίκη, που πλέον θα πρέπει να έχω και τα διόδια της Μουσένης και τα διόδια της Ασπροβάλτας και τα διόδια Λαγκαδά Προφήτη, τρία διόδια δηλαδή, θα πρέπει θα συναντήσω μόνο δύο σημεία στα οποία θα μπορώ απλά να πληθώ ή να κάνω τη βιολογική μου ανάγκη και άντε ένα σημείο ξέμπαρκο στη Μουσθένη για να μπορέσω να πάρω ένα σάντουιτ. Μέχρι εκεί. Για να βάλεις βενζίνη πρέπει να βγεις στα χωριά και πρέπει να πληρώσεις. Ακριβώς. Πλέον, αν ισχύσει το τρέχον ΦΕΚ. Με τα, πλευρικά, με τα πλευρικά διόδια. Με τα πλευρικά, όπως είπες, διόδια. Τάσο, το θέμα, όπως είναι λογικό, θα το παρακολουθούμε στενά, να δούμε ποιες είναι και οι τελευταίες εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλώς απόγευμα. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Υπάλληλος του Δήμου Δράμας είναι από σήμερα ο πρωταθλητής Στίβου από τη Δράμα, Κώστας Δουβαλίδης. Ο κύριος Δουβαλίδης αντάχθηκε στο προσωπικό του Δήμου μετά από τη σημερινή τουρκομοσία ενώπιον του Δημάρχου Δράμα Χριστόδουλου Μαμψάκου. Ορκίστηκε σήμερα στο Δήμο της Δράμας και από εδώ και στο εξής θα είναι υπάλληλος του Δήμου ο γνωστός Έλληνας πρωταθλητής του Στίβου Κώστας Δουβαλίδης, ο οποίος, όπως είναι γνωστό ευρύτερα, αγωνίζεται στα 110 μέτρα με εμπόδια, ανήκει στον ΑΟΔ Δράμας και έχει προπονητή τον Μπάμπη Σδρόλα. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους. Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τιμίως και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνηθήτως τα καθήκοντά μου. Και ευσυνηθήτως τα καθήκοντά μου. Συγχαρητήρια, πολύ καλό. Καλώς μας ήρθες. Θέλω να βάλουμε τις υπογραφές λίγο εδώ. Η ορκομοσία του πρωταθλητή Ελλάδος έγινε σήμερα το πρωί και αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του ως υπάλληλος στο Δήμο της Δράμας, παρουσία των δικών του ανθρώπων, αλλά και μαθητών του ειδικού σχολείου της Δράμας, οι οποίοι έσπευσαν να είναι εκεί παρόντες σε μια πολύ σημαντική στιγμή για αυτόν και με τον τρόπο αυτό να αναγνωρίσουν τις προσπάθειες που έχει καταβάλει μαζί τους και που είναι συνεχώς στο πλευρό τους.
Στις δηλώσεις τους τόσο ο Δήμαρχος Δράμας όσο και ο Έλληνας πρωταθλητής, καθώς επίσης και ο προπονητής του Χαραλαμπός Ντρόλας, αναφέρθηκαν στο όλο γεγονός, θεωρώντας πως πλέον τώρα, πέρα από τους αθλητικούς χώρους και τον Στίβο, τον αναμένει και μια άλλη καριέρα στον Δήμο της Δράμας που θα του δώσει τη δυνατότητα πιο εύκολα και με μεγαλύτερη άνεση να συνεχίσει στο αγώνισμα που αγαπά και να διαπρέψει για πολλά χρόνια ακόμα. Επιβεβαιώνουμε έμπρακτα την υποστήριξή μας σε έναν σπουδαίο αθλητή της πόλης μας. Από σήμερα, ο Κώστας Δουβαλίδης αποτελεί ένα έμψυχο κομμάτι του Δήμου Δράμας. Με τις κατάλληλες ενέργειες και ακολουθώντας το γράμμα του νόμου, που αναφέρει ότι αθλητές οι οποίοι επιτυγχάνουν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα διορίζονται. Καταφέραμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια θέση για τον πρωτοαθλητή μας, τον Κώστα τον Δουβαλίδη, στο Δήμο της Δράμας. Γιατί όταν η πολιτεία ξεχνάει τους αθλητές της, εμείς στο Δήμο Δράμας μεριμνούμε να είμαστε κοντά τους, χωρίς τυμπανοκρουσίες και φιέστες, αλλά προσφέροντας ουσιαστική δουλειά. Αγαπητέ πρωταθλητή μας, αγαπητέ Κώστα Δουβαλίδη, τόσο ως δήμαρχος, όσο και ως πολίτης, σε συγχαίρω για τον αγώνα σου και για την αξιέπαινη προσπάθειά σου σε κάθε αναμέτρηση. Με πάθος για τον αθλητισμό και με πίστη στο στόχο, αγωνίστηκε σε κούρσες με τους καλύτερους πρωταθλητές του κόσμου. Η πόλη σου, η αθλωμάνα Δράμα μας, που πίστευε και πιστεύει σε σένα, που χαίρεται με τις επιτυχίες σου, που συμπάσχει στις δυσκολίες σου, σήμερα σε επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο. Να γνωρίζεις ότι όλοι οι Δραμηνοί είμαστε περήφανοι για σένα, γιατί σε διακρίνει το ιδιαίτερο ταλέντο στον αθλητισμό, αλλά και το ήθος που πρέπει να έχει κάθε αθλητής. Με πολυετή θυσία, μακροχρόνιους αγώνες και σταθερή θέληση, έχεις εδραιώσει την αξία σου και έχεις κερδίσει επάξια τον σεβασμό όλων μας. Μετά από 9 χρόνια υπομονής και επιμονής, εν τέλει δικαιώθηκαν οι κόποι μας, οι κόποι της οικογένειας μου, οι κόποι του προπονητή μου και του δικού μου και του δικού σας και οι δικές σας κόποι. Επιτέλους δικαιωθήκαμε και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να είμαι στην οικογένεια του Δήμου Δράμας, στην οικογένεια της Δράμας ως ενεργό μέλος και να βρίσκομαι μέσα σε έναν χώρο τον οποίο πιστεύω ότι θα αγαπήσω όπως αγάπησα τον αθλητισμό και το χώρο του Στίβου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο Δράμας. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον προπονητή μου και τους ανθρώπους οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου σε όλη αυτή την προσπάθεια, όλο αυτό το καιρό. Με στηρίζουν με τη δύναμή τους και θέλω να τους πω και να τους δώσω να καταλάβουν ότι θα είμαι εδώ πέρα σαν ενεργό άτομο και όποτε με χρειαστούν θα είμαι δίπλα τους. Δικαιώθηκε μια προσπάθεια, γίνεται και η αποκατάσταση επαγγελματική για τον αθλητή που τη δικαιούταν πολλά χρόνια πριν, αλλά με τις διαδικασίες που υπήρχαν δεν έγινε πιο σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την ετοιμότητα που είχε να υποδεχθεί τον αθλητή στο Δήμο, να έχει έτοιμη θέση. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτό το λόγο και να προσπαθήσει να συντομεύσει το χρονικό διάστημα που ενδεχομένως θα ήταν μεγαλύτερο εάν το αφήναμε στη γραφειοκρατική διαδικασία που υπάρχει στην Ελλάδα. Ένας λόγος που τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι αυτός, γιατί πια και εγώ και ο αθλητής μου θα μπορούμε να δουλεύουμε πιο ξεκούραστα, μη έχοντας πάντα την έγνοια τι θα γίνει αύριο, αλλά το πώς θα γίνει καλύτερος αύριο. Θέλω να πιστεύω ότι
η συνέχεια θα είναι καλύτερη, ότι θα μείνει στον αθλητισμό για αρκετά χρόνια ακόμη ο Κώστας, γιατί έχει τα φόντα, μπορεί να είναι πολύ καλός αθλητής για αρκετά χρόνια ακόμη, και όταν του ζητηθεί οτιδήποτε μέσα στο Δήμο, έχει και τις ικανότητες και τη θέληση να αποδώσει τα μέγιστα. Θέλω να συγχαρώ τον αθλητή μου πια, τον νέο δημοτικό υπάλληλο, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για τις προσπάθειες που έκανε. Στο επιβατικό λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος κατέβευσε σήμερα το πρωί η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Σαλαμί στο πλαίσιο της άσκησης κατηγής 2017, με σκοπό να συμμετάσχει σε εορταστικές εκδηλώσεις του πολεμικού ναυτικού υπό τον τίτλο «Μέγατο της θαλάσσης κράτος». Το πρωί της Πέμπτης, στην προτομή του Ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη στην παραλιακή λεωφόρο Εθνικής Αντίστασης, έγινε επιμνημόσυνη τελετή στη μνήμη των πεσόντων στους ναυτικούς αγώνες του έθνους και παράλληλα έγινε και κατάθεση στεφάνου από τον υπαρχηγό του πολεμικού ναυτικού, υποναύαρχο Ιωάννη Παξιβανάκη και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Η φρεγάτα Σαλαμής θα παρέμενε στο λιμάνι της Καβάλας ολόκληρη την ημέρα της Πέμπτης, ενώ απόπλευσε στις 8 το βράδυ και το πολεμικό σκάφος ήταν επισκέψιμο για το κοινό κατά τις ώρες από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Όπου το κοινό μπορούσε να ξενεγηθεί από τα στελέχη του πλοίου. Είναι χαρά και τιμή να επισκεφτόμαστε την όμορφη πόλη σας. Είμαστε εκστασιασμένοι από την ξενάγηση της Δημάρχου και από την ιστορία την οποία μας αφηγήθηκε με τόσο γλαφυρό τρόπο. Το πλαίσιο εντός το οποίο επισκεφτόμαστε την πόλη σας είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις για το μέγατο της θαλάσσης κράτος. Είναι μια πρωτοβουλία του πολεμικού ναυτικού προκειμένου να προβάλλουμε το έργο του πολεμικού ναυτικού και το ναυτικό αυτό καθ' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί επιλέξαμε η άσκηση την οποία κάνουμε, η άσκηση καταιγής, η οποία βρίσκεται στην τελική της φάση, να γίνει στο κομμάτι κεντρικό Βόρειο Αιγαίο. Άρα λοιπόν επιλέξαμε τη Βόρεια Ελλάδα για να εορτάσουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Ουσιαστικά να δείξουμε στον κόσμο μας, στους πατριώτες μας, στα αδέλφια μας, ότι το ναυτικό είναι εδώ. Το ναυτικό είναι εδώ για την πατρίδα, το ναυτικό εδώ είναι για τον Έλληνα. Το ναυτικό είναι εδώ για να είναι η Ελλάδα και αύριο εδώ. Ο κόσμος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο ναυτικό. Είμαστε ισχυροί, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Ολοκληρώσαμε την άσκηση καταιγής 2017 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πλήρης επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για τον τρόπο τον οποίο μας υποδέχεστε, για τα αισθήματα, τα συναισθήματα που τρέφετε για το πολεμικό ναυτικό σε αυτήν την τόσο φιλόξενη πόλη σας. Οφείλω να πω ότι επειδή λόγω του επαγγέλματος έχω γυρίσει την νησιωτική περισσότερο Ελλάδα, αλλά και χώρες και πόλεις που είναι πλησίων των ακτών, είναι πραγματικά έκπληξη για μένα η ανταπόκριση του κόσμου στο επισκεπτήριο στο πλοίο, που δείχνει ότι εδώ το ελληνικό στοιχείο και το στοιχείο που αγαπάει τη θάλασσα και το πολεμικό ναυτικό είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι μερικά λόγια για το πλοίο ως κυβερνήτης. Το πλοίο αυτό είναι φρεγάτα, είναι τύπου φρεγάτα, τύπου ΜΕΚΟ 200, είναι γερμανική σχεδιάσεως αλλά κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, στα ελληνικά ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Είναι το τέταρτο της σειράς και το νεότερο, είναι η τελευταία φρεγάτα που παρέλαβε το πολεμικό ναυτικό. Είναι φρεγάτα πολλαπλών ρόλων, δηλαδή μπορεί να λάβει οποιαδήποτε αποστολή μέσα στο υγρό στοιχείο, είτε αυτή είναι η αντιμετώπιση απειλών αέρος, είτε απειλών επιφανείας, δηλαδή πολεμικών πλοίων, είτε υποεπιφανείας, δηλαδή υποβρυχίων. Παράλληλα, έχει ενισχυθεί με δυνατότητες για αντιμετώπιση σύγχρονων ασύμμετρων απειλών. Και μάλιστα η πρόσφατη αποστολή του στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ήταν μια τέτοια επιχείρηση για τη συλλογή πληροφοριών και αντιμετώπιση απειλών τρομοκρατίας στην περιοχή της Μεσογείου. Και ήταν και η επιβεβαίωση για τα λόγια που ακούσαμε και τις ευχαριστίες των νατοϊκών αξιωματούχων για το επίπεδο επαγγελματισμού που επέδειξε το πλοίο και τη συνεισφορά που είχε στις συμμαχικές απαιτήσεις και στη συμμαχική σχεδίαση. Η φρεγάτα κατασκευάστηκε στα ελληνικά ναυπηγεία Σκαραμαγκά και παρελήφθη από το πολεμικό ναυτικό τον Ιανουάριο του 1999. Είναι το δεύτερο πλοίο του πολεμικού ναυτικού που φέρει το όνομα αυτό. Το πρώτο πλοίο που έλαβε το όνομα Σαλαμής ήταν το παραχωρηθέν από το Βρετανικό ναυτικό επιδανισμό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αντιτορπιλικό στόλου.
Στις 31 Οκτωβρίου του 1951 επεστράφει στο Βρετανικό ναυτικό. Η ονομασία Σαλαμής αποδόθηκε στο πλοίο σε ένδειξη τιμής προς την ομώνυμη ελληνική νήσο, της οποίας το όνομα επί 2.500 χρόνια είναι ταυτισμένο στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή συνείδηση με μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες όλων των εποχών που έγινε το 480 π.Χ. μεταξύ Ελλήνων και Περσών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τώρα Πάνος Καμένος, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγο Λκυβιάδη Στεφανή, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχο Νικόλα Τσούνη, καθώς επίσης και τον αρχηγό του Στόλου, αντινάβαρχο Ιωάννη Παυλόπουλο, παρακολούθησαν την άσκηση του πολεμικού ναυτικού καταιγίδα 2017 στην Αλεξανδρούπολη. Την άσκηση του πολεμικού ναυτικού καταιγής 2017 παρακολούθησαν από την Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, τον αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Λκυβιάδη Στεφανή και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντινάβαρχο Νικόλα Οτσούνη. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της άσκησης, επισκέφθηκε πλοία του πολεμικού ναυτικού στη Σαμοθράκη, στον Άγιο Ευστράτιο και τη Λίμνο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε την εξής δήλωση. Πριν από λίγο παρακολουθήσαμε όλοι μαζί και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία του στον κύριο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και όλους τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης, μία από τις φάσεις της άσκησης του πολεμικού μας ναυτικού, καταιγίδα 2017, η οποία ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή και ολοκληρώνεται αύριο. Στο πλαίσιο αυτής της άσκησης, σε λίγο με τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, επισκεφτόμαστε τη Σαμοθράκη, τον Αϊστράτη και τη Λίμνο, όπου πλοία του πολεμικού μας ναυτικού μαζί με τα πληρώματα διεξάγουν την άσκηση και παράλληλα έρχονται κοντά στους κατοίκους της ακριτικής περιοχής της πατρίδας μας για να δώσουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα ότι ο ελληνικός λαός ενωμένος με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση. Επιθυμούμε την ειρήνη και επιθυμούμε οι ένοπλες δυνάμεις να βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα και να στέλνουν το μήνυμα της διασφάλισης, της ειρήνης, της γαλήνης και της ανάπτυξης. Ελπίζω αυτό να το καταλάβουν και από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Πάμε για τη συνέχεια στο αστυνομικό μας δελτίο, όπου έχουμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας, οι οποίοι προωθούσαν στο ιστορικό της χώρας μας μία μη νόμιμη μετανάστρια, καθώς επίσης και τη σύλληψη ενός 33χρονου υπηκόου Βουλγαρίας, ο οποίος προωθούσε στο ιστορικό της χώρας μας 14 μη νόμιμους μετανάστες. Συνελήφθησαν χθες το πρωί στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων Εύρου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης δύο αλλοδαποί υπήκοοι Τουρκίας ηλικίας 50 και 23 ετών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μία μη νόμιμη μετανάστρια, υπήκοο Συρίας. Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες της 30ης Μαΐου, ο 50χρονος οδηγώντας γιο ταχύ αυτοκίνητο, μετέβη στο παραπάνω σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. Λίγο πριν το χώρο του διαβατηριακού ελέγχου, ο 50χρονος αποβίβασε από το όχημα μία μη νόμιμη μετανάστρια, προκειμένου να αποφύγει τον προβλεπόμενο έλεγχο. Η πράξη του έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς και συνελήφθη. Ακολούθως στην είσοδο της Εγνατίας Οδού Αλεξανδρούπολης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν και τον 23χρονο, ο οποίος όπως προέκυψε ανέμενε σε έτερο γιοταχή αυτοκίνητο προκειμένου να επιβιβάσει τη μη νόμιμη μετανάστρια και να την προωθήσουν με αυτόν τον τρόπο παράνομα στην ενδοχώρα. Κατασχέθηκαν συνολικά δύο γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα, τα χρηματικά ποσά των 1.465 ευρώ και των 465 λιρών Τουρκίας, 6 κινητά τηλέφωνα, 7 κάρτες SIM. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κήπων. Συνελήφθη χθες το πρωί στο δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης ΑΠΟΝ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. 38χρονος αλλοδαπός υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος προωθούσε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 14 μη νόμιμους μετανάστες υπηκόου Συρίας. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο με βουλγάρικες πινακίδες κυκλοφορίας και να μεταφέρει με αυτό παράνομα στην ενδοχώρα 14 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης ΣΑΠΟΝ Ροδόπης. Η παράταξή μας έθεσε 4 πρώην ημερησίας διάταξης θέματα στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, δήλωσε ο νέος επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Project Drama 2020, Αλέξανδρος Τσιαμπούσης, επισημένοντας παράλληλα πως περιμένουν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
Τέσσερα ζητήματα προημερησίας διάταξης στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε από την πλευρά της Δημοτικής Παράταξης Project Δράμα 2020 ο επικεφαλής της πλέον Αλέξανδρος Τσιαμπούσης, που αφορούν στον ορισμό του 2018 ως έτους της δόξας δράμας, ενώ από την άλλη πλευρά ζητήθηκε από την Δημοτική Αρχή η ξεκάθαρη θέση της αναφορικά με τον οδικό άξονα Ε61, και επίσης το τι θα γίνει με τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, η οποία πέρσι το καλοκαίρι δεν πραγματοποιήθηκε, αν θα συνεχιστεί, αν θα πραγματοποιηθεί φέτος. Τέλος, ένα σημαντικό ζήτημα που τέθηκε ανάμεσα στα άλλα ήταν η ερώτηση προς τον κύριο Δήμαρχο αν ευσταθούν οι φήμες περί εμπλοκής του εισαγγελέα διαφθοράς για την περασμένη Ονειρούπολη, και ζητήθηκε από τη Δημοτική Αρχή, εκτός του απολογισμού, να δοθούν και οι κινήσεις των λογαριασμών της ΔΕΚΠΟΤΑ για τα έτη 2016 και 2017. Ναι, θέσαμε 4 προημερησίας θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε την περασμένη Δευτέρα. Το ένα ήταν μια πρόταση σχετικά με το επόμενο έτος να ονομαστεί έτος δόξας δράμας. Είναι τα 100 χρόνια από τη συμπλήρωση της ίδρυσης της ομάδας μας. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε σοβαρά, γιατί η δόξα αποτελεί ταυτότητα, σίγουρα είναι κομμάτι της ταυτότητας της δράμας. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τον Ε61, τον οδικό άξονα, τον διευρωπαϊκό οδικό άξονα που ενώνει τον Προμαχώνα, Σέρες, Δράμα, Καβάλα. Ο Ε61, όπως ίσως θα θυμάστε, έχουμε κάνει και ημερίδα για τους οδικούς άξονες, αποτελεί τον οδικό άξονα που προτείνεται ως πρώτη προτεραιότητα και από το Δημοτικό Συμβούλιο με παλαιότερες αποφάσεις και από το χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας. Είδαμε τελευταία κάποιες δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του νομού δράμας, του κ. Καραγιαννίδη, σχετικά με το ότι όλοι οι φορείς και οι δήμαρχοι, ότι οι περιφερειάρχης, βουλευτές κτλ. Προτείνουν το δράμα Αμφίπολη, και ρωτήσαμε κατά πόσο αυτό δεσμεύει τον Δήμαρχο από τη στιγμή που υπάρχουν άλλες αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το τρίτο θέμα αφορά την δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τους θερινούς μήνες. Κάναμε μία ερώτηση για το αν θα γίνει φέτος δημιουργική απασχόληση. Πέρυσι δεν είχε γίνει δημιουργική απασχόληση για μαθητές. Η Δράμα δεν έχει ούτως ή άλλως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παρά μόνο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία. Και ρωτήσαμε αν προτίθεται ο Δήμος φέτος να κάνει πρόγραμμα, δεδομένου ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα που μπορεί να διευκολύνει τις οικογένειες από τη στιγμή που τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο και μετά. Απάντηση και για αυτό το θέμα δεν πήραμε. Τέλος, σχετικά με την Ονειρούπολη, είπαμε ότι περιμένουμε τον απολογισμό, ο οποίος, από ό,τι μας είπε και ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Ονειρούπολης. Κάναμε όμως λόγο για κάποιες φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με μια παρέμβαση του εισαγγελέα διαφθοράς σχετικά με την περασμένη Ονειρούπολη. Ο Δήμαρχος με τον τρόπο του στην ουσία επιβεβαίωσε αυτές τις φήμες, αλλά δεν έκανε κάποια περαιτέρω δήλωση, ίσως γιατί περιμένουν και αυτά που θα βγουν από την έρευνα. Είναι πάντως ένα σημαντικό ζήτημα και το παρακολουθούμε. Στις 6 Ιουνίου η Φιλοζωική Εταιρεία Δράμας θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση στην πλατεία της πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα βραβεύσει και μαθητές και θα μοιράσει δώρα σε όσους παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο τηλεοπτικός σταθμός Star Βόρειο Ελλάδος. Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους όλου του ΔΣ της Φιλοζωικής. Είσαστε όλοι καλεσμένοι στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 6 Ιουνίου στην πλατεία της Δράμας, με θέματα τη διαχείριση αδέσποτων ζώων. Συγκεκριμένη εκδήλωση θα απονεμηθεί από τον ίδιο το Δήμαρχο Δράμας, κ. Μαμψάκο, τιμητική πλακέτα στο 14ο Δημοτικό Σχολείο για τα θέματα ευαισθησίας που έδειξαν στα αδέσποτα ζώα. Στην συγκεκριμένη εκδήλωση θα μοιραστούν χαμπούλες και χάπια από παρασίτωσης. Θα ήθελα από μεριά μου να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά και πλούσια δώρα, θα προσφέρουν πολλά και πλούσια δώρα σε όσους θα παρευρεθούν στην εκδήλωση. Είσαστε όλοι καλεσμένοι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Star Βορείου Ελλάδος ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.